Η προσπάθεια του Οργανισμού Τουρισμού Χαλκιδικής προσανατολίζεται σταθερά στη δημιουργία ισχυρών δεσμών με όλους τους σημαντικούς κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες της γειτονικής χώρας, σφυριλατώντας παράλληλα τις ήδη υπάρχουσες εμπορικές σχέσεις με τους μεγαλύτερους τουριστικούς operators της Τουρκίας. Στην πρόσφατη συμμετοχή μας στην ΕΜΕΤ στην Τουρκία είδαμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η Χαλκιδική είναι πια αναγνωρίσιμη μετά από 3 χρόνια προσπάθειας εκεί. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι συνεχίζουμε βέβαια ακόμη να έχουμε ολιγοήμερες διακοπές Τούρκων στη Χαλκιδική και όχι για πολύ μεγάλα διαστήματα, εκτός από 2 συγκεκριμένα γραφεία τα οποία με ένα ξενοδοχείο συνεργάζονται για αφήξεις back to back από Σάββατο σε Σάββατο για τα τελευταία 2 καλοκαίρια. Ο αριθμός των Τούρκων ήταν περίπου στις 3.000 αφήξεις. Σημαντικός αριθμός, μικρός μεν στο σύνολο του νομού όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις, αλλά σημαντικός δε για μας. Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια γιατί το βαλάντιο των τουριστών είναι πολύ μεγάλο και ικανοποιητικό για όλες τις υπηρεσίες του νομού. Και νομίζω ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι μπαίνει φέτος για 20 μέρες σε πτήση από την Άγκυρα στη Θεσσαλονίκη με την Αιτζία. Και επίσης να αναλογιστούμε ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον να ανοίξει επιτέλους και η πτήση Σμύρνη Θεσσαλονίκη. Το 2014 ο ελληνικός τουρισμός πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα με 24 εκατομμύρια αφίξεις που έγιναν σημείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα με 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα και περισσότερες από 100.000 νέες θέσεις εργασίας, συνέβαλε στην τόνωση της πραγματικής οικονομίας, της απασχόλησης και της ελληνικής κοινωνίας. Για μας είναι πολύ σημαντικό το ότι διατηρείται έστω και ως υπουργείο που βρίσκεται σε μια μεγαλύτερη ομάδα υπουργείων, γιατί όπως είδατε υπάρχει αναπληρωτής υπουργός, άρα στην ουσία κατά την άποψή μας είναι κανονικό υπουργείο. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για την πρώτη μέρα, αν θέλετε, της έναρξης της νέας κυβέρνησης. Και μένει από εδώ και πέρα να δούμε ποια στρατηγική υπάρχει στο σκεπτικό, για να προσθέσουμε και εμείς τα δικά μας αντίστοιχα αιτήματα, τις δικές μας σκέψεις, για να κάνουμε μια καλύτερη χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί πως στις 13 έως τις 18 Ιανουαρίου ο τουριστικός οργανισμός Χαλκιδικής συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, εκπροσωπώντας τη Χαλκιδική στην Ολλανδική αγορά.